ημέρα, όπως είναι γνωστό, την Κυριακή της 27 Νοέμβρη, θα αποκούμε εδώ στην Καρκίδα μεγάλη πολιτιστική και πολιτική εκδήλωση με ομιλητή του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, του Δημήτρη Ρουσούδα. Το σύστημα της εκδήλωσης είναι 104 χρόνια ΚΚΕ, συνεχίζουμε για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Και αυτό καθ' αυτό το σύστημα αποτυπώνει και το περιεχόμενο της εκδήλωσης, που με την ομιλία ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής θα παρουσιάσει το κάλεσμα του κόμματος στην εργατική τάξη των λαών της περιοχής για συστράτευση και συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Νωρίτερα, στις 10, εδώ στα γραφεία θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια των γραφείων του κόμματος και πρέπει να πούμε ότι η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας εκπλήρωσε μια ηθική δέσμευση που είχαμε αναλάβει απέναντι σε αγωνιστές, την αδελφή του Θήμιου την Καψή Ευσταθία, που με τη σημαντική της προσφορά έδωσε το έμπνευμα να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια για την απόκτηση ιδιότητα των γραφείων του κόμματός μας στην έδρα εδώ της περιοχής της Στερεάς, στην πόλη της Χαλκίδας. Και πρέπει να πούμε ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση είμαστε στη θέση να πούμε σήμερα ότι χάρη στην οικονομική, υλική, εθελοντική συμβολή εκατοντάδων μελών και φίλων του κόμματος και της ΚΝΕ, άλλων εργαζομένων, παλιών αγωνιστών, φέραμε σε πέρας αυτό το έργο και μάλιστα σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, με δεδομένη την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και το κυριότερο, με δεδομένο το γεγονός ότι ήταν μια περίοδος που το λαϊκό εισόδημα δέχτηκε μεγάλα χτυπήματα, η ζωή των εργαζομένων χειροτέρευε. Παρόλα αυτά όμως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, χιλιάδες εργαζόμενοι προσέφεραν αυτό το υστέρημά τους για να έρθει σε πέρας αυτή η υποχρέωση που είχαμε αναλάβει, όπως είπα και πριν, απέναντι σε παλιούς αγωνιστές, για να έχει το κόμμα τα δικά του γραφεία στην Καρκίνα. Θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια και όπως ολοκληρώθηκε είναι ένα ακόμα εφόδιο για να μπορέσει το κόμμα να ηγηθεί με καλύτερους όρους τον εργατικό λαϊκό αγώνα για να γίνει αυτό που λέμε ο λαός του πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Αγαπητοί φίλοι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στην εκδήλωσή μας και ιδιαίτερα στη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται στο στάδιο, αυτό που κυρίως θέλουμε να αναδείξουμε είναι ότι με βάση τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχει ο λαός, με βάση τις εξελίξεις που έχουμε γενικότερα, όπως είναι το μέτωπο του πολέμου και την εμπλοκή της Ελλάδας και τους κινδύνους που γεννάει αυτή η εμπλοκή, δεν θα σταθούμε αναλυτικά να φέρετε στο τρακτό σημείο που σας έχουμε δώσει. Με βάση το γεγονός ότι οριμάζει και είναι σε εξέλιξη μια νέα κρίση, τη λεγαρία που δέχεται το εργατικό λαϊκό εισόδημα, την ολομέτωπη δηλαδή επίθεση κεφαλαία Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα και του ΠΑΣΟΚ, με βάση αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, εμείς θεωρούμε ότι σήμερα είναι όριμο, ο λαός μας είναι πιο έπειρος για να πάρει την υπόθεση της προστασίας της ζωής του, του μέλλοντος των παιδιών του στα χέρια του. Αν θέλετε, εδώ γεννήθηκε στην περιοχή της Στερεάς με τη μεγάλη δοκιμασία από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Αίγαια και το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό». Λέμε λοιπόν στο λαό και απευθύνουμε κάλεσμα ότι δεν μπορεί να περιμένει ούτε μεσίες ούτε σωτήρες, δεν μπορεί να περιμένει από τα πάνω λύσεις η υπόθεση της προστασίας της ζωής του, του μέλλοντος των παιδιών του, το δικό του δικαιωμάτων βρίσκεται στα δικά του χέρια. Ο ίδιος λοιπόν ο λαός, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, με την οργάνωσή του, με τον αγώνα του, μπορεί να επιβάλλει το δίκαιο του, εάν βάλει στο επίκεντρο τις ανάγκες, αλλά αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που δίνει σήμερα η Ευρωπαϊκή με τεράστια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής
δυνατότητες δηλαδή να μπορούν να εγγυηθούν την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, που εμπόδιο όμως για την ικανοποίησή του είναι σήμερα η πολιτική που υποτάσσει τα πάντα στο καπιταλιστικό κέρδος και κατά τη γνώμη μας, όπως το λάδι δεν πάει με τη φωτιά, έτσι και το κέρδος δεν πάει με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια οι κομμουνιστές εδώ της Στεριάς και της ΕΕ δεν υπήρξε μικρός ή μεγάλος αγώνας. Δεν υπήρξε αιστεία που οργανώνονταν η εργατική λαϊκή δράση και ο αγώνας και οι υπάλληλοι για τα δικαιώματα του λαού. Που οι κομμουνιστές να μην είχαν συμβολή, να μην πρωτοστάτησαν πρωτοπόρα και με αυτοθυσία, να μην βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κοιτάμε στα μάτια τους εργαζόμενους και το λαό, να τους καλούμε με εμπιστοσύνη να συμπορευτούν μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσει πραγματικά να διαμορφώσει προϋποθέσεις ο λαός για να ανοίξει ένα δρόμο για την ευημερία και την δουλειά του και των περιόδων. Οι αγώνες που αναπτύχθηκαν τον προηγούμενο διάστημα στην περιοχή εδώ της Στεριάς θεωρούμε ότι εκτός από την αποφασιστική συμβολή που είχαν το κομμουνιστόδελο της περιοχής, στηρίχθηκαν πρώτα και κυρία στην οργάνωση του ίδιου του λαού και των εργαζομένων, στηρίχθηκαν στην μεγάλη, στην πλατιά Αττική. Άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά, ούτε ο αγώνας των εργαζομένων στην Άκρη θα μπορούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη τρία χρόνια τώρα, να συνεχίζουν οι εργάτες εκεί με ψηλά τα κεφάλια, να μένουν στη δουλειά. Να έχουν δυσκολεύσει και ματαιώσει έστω προσωρινά τα σχέδια της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσε σήμερα να δίνουν με καλύτερους όρους ο λαός και οι εργαζόμενοι στη Βόρεια Έγκαια, αν δεν έπαιρναν ήδη την υπόθεση στα χέρια του, αν δεν στηρίζονταν στην Αττική, αν σε αυτόν τον αγώνα δεν ήταν αποφασιστική η συμβολή του ΚΚΕ, των Γερών και Φίλων του Κόμματος. Εκεί που έγινε, όπως είπαμε και πριν, πράξη, το σύνθημα, ο μόνο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Όπως επίσης, οι δρόμοι που ανοίγονται σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς, από τα βήματα που κάνουν οι εργαζόμενοι στην οργάνωσή τους, και εκεί πρέπει να πούμε με πρωτοφόρα και με αυτοθυσία δράση των μελών των εταιρεών του ΚΚΕ, των μελών της ΝΕ, είναι δεκάδες οι χώροι δουλειά που στην τελευταία απεργιακή κινητοποίηση εκφράστηκε μεγάλη συμμετοχή στην απεργία. Και αυτό οφείλεται στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει και στην οργάνωση της εργατικής τάξης, αλλά οφείλονται επίσης στο γεγονός ότι οι δυνάμεις που στηρίζει το ΚΚΕ μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δυνάμωσαν, γίναν σημαντικά βήματα στην αλλαγή των συσχετισμών. Και αυτό είναι που φέρνει σήμερα καλύτερες προϋποθέσεις και καλύτερους όρους οι εργαζόμενοι να δίνουν τον αγώνα της επιβίωσης, να δίνουν τη μάχη ενάντια στο κεφάλαιο, τους εκμεταλλευτές, την πολιτική των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Αυτά λοιπόν τα χρόνια συναντηθήκαμε με εκατοντάδες εργαζόμενους, όχι και απλά στον αγώνα, αλλά στην κοινή προσπάθεια να οργανωθεί εργατική. Σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους, τους εκατοντάδες που δώσαν μαζί την μάχη, σε όλους αυτούς που συμπαρατάθηκαν επίσης και στις αγώνες, αλλά και στη μάχη των αρχιερισιών, των σωματείων, των εργατικών κέντρων, των αγροτικών συλλόγων σε όλη την περιοχή, για να αλλάξουν τη σχετική, να διαμορφωθεί δηλαδή μέσα στο κίνημα, να δυναμώσει η κατεύθυνση της οργάνωσης και της πάλης, δυναμώνοντας δηλαδή τους συνδυασμούς και τα πιστολέτια που στήριξε το ΚΚΕ, που αποδείχθηκε στην πράξη, όπως και στην τελευταία παιδεία, ότι αυτά αποτελούν εγγύηση για να οργανωθεί ο αγώνα, για να ανοίξει ένας δρόμος για να ικανοποιηθούν οι μεγάλες πιεστικές ανάγκες του λαού μας και την συνολία. Όλους αυτούς, ανεξάρτητα της επιφυλάξεως, ή αν θέλετε ακόμα και αντιρρήσεις, εμείς τους καλούμε σε συμπόρευση, σε κοινή δράση, να στηρίξουν και να συμπορευτούν στον αγώνα με το ΚΚΕ,
να συμπορευτούν και να στηρίξουν το ΚΚΕ και στις πολιτικές μάχες, στις βουλευτικές που φαίνεται ότι είναι μπροστά μας, στις περιφερειακές και πολιτικές εκλογές, σε κάθε στιγμή, σε κάθε φάση, όπως εξελίσσεται ο καθημερινός αγώνας. Η διαφορά μας είναι λοιπόν ότι εμείς καλούμε το λαό όχι να περιμένει από τα πάνω λύσεις, αλλά να πάρει ο ίδιος την υπόθεση στα χέρια του, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, να βρεθεί στο ίδιο με εταιρείες και τους κομμουνιστές, για να μπορέσει να ανοίξει ένα δρόμο για το ευτυχισμένο μέλλον και του ίδιου και του παιδιού. Αυτή είναι η διαφορά μας σε σχέση με τα άλλα κόμματα, που τους λένε να καθίσουν στα αυγά του, να μείνουν στην γωνία, να περιμένουν από τα λύσεις από τα πάνω. Αυτή τη συνταγή ο λαός την έχει ετοιμάσει και την έχει πληρώσει ακριβά, διαφορετικά από όλες τις κυβερνήσεις, είτε προσδοκώντας λύσεις ή τέλος πάντων από κάποιες υποσχέσεις να υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, είτε ακόμα ανεξάρτητα ποιος θα είναι κάθε φορά ο μηχανολογός του τρένου της κυβερνητικής, ας το πούμε, διαχείρισης, η ουσία δεν είναι να αλλάξει ο μηχανολογός, αλλά πρέπει να αλλάξει ράγιος ο λόγος που θα κινείται και όσο το τρένο κινείται στην ράγια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, όσο θεότους έχουν το κέρδος, δεν μπορούν να ικανοποιούνται οι ανάγκες των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η λύση βρίσκεται στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, που είναι επεξεργασμένη με την κρίση της ανάγκης του λαού, που είναι επεξεργασμένη με την κρίση ότι πρέπει να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του, να σημαδεύει ο αγώνας του λαού τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι το κεφάλαιο και η εξουσία, και να διαμορφώνει και να συγκεντρώνει κάθε μέρα δυνάμεις για τη μεγάλη αναμέτρηση που θα οδηγήσει την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και ο λαός να μπορέσει να γίνει αυτός να έχει το κομμάτι να ανοίγει νοικοκύρη στον πλούτο τον παράγει. Με αυτά λοιπόν τα ζητήματα σε γενικές γραμμές, τα οποία πολύ πιο διεξοδικά θα υποθούν και στη μεγάλη μας εκδήλωση συγκέντρωση από το Γενικό Γραμματέα, καλούμε τους εργαζόμενους, τους νέους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλιστές αγρότες, τις γυναίκες των εργατικών λαϊκών σωμάτων να δώσουν το βροντερό παρόν στη μεγάλη εκδήλωση την Κυριακή στις 27 του μήνα στο στάδιο Μελίνα Μερκούρη, στο πιστό της Καλλιέργεια. Ευχαριστώ.